Κύριε Δασάρκα, επισκεφτείτε με ένα... Δώσε μου τη χέρα σου, μπορεί να το κάνουμε, να πάσουμε το θάνατο. Πώς θα είσαι πόθανε, και εγώ και εσύ. Το καρτό της Κρήτης, με την ευχή ότι θα κάνετε τα δέοντα, να προωθήσετε το αίτημα και να εισηγηθείτε θετικά για την άρση του νόμου που προβλέπει την κατάσχεση των μεταφυσιακών στοιχείων των κατοίκων της Κρήτης. Εγώ θα μεταφέρω στην αποκεντρωμένη διοίκηση τα αιτήματά σας και θα πράξουμε εμείς ό,τι μας διατάξει το Υπουργείο. Με κάλυψες. Κυρία Παραλία. Δώστε το εσείς, ενημερώστε αυτούς που πρέπει να ενημερώσετε, γιατί το θέμα το γνωρίζετε όλοι ότι είναι σοβαρό. Μας ενδιαφέρει να προωθηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως τους ασφαλάφους, έτσι ώστε να εγκλωβιστούν μεγαλύτερες περιοχές της Κρήτης. Ό,τι τίτλο έχει ο κάθε άνθρωπος. Ωραία, και εμείς... βέβαια, καλό θα ήταν να υφέρουμε πάντα ότι θα θέλουμε τα παράβολα να είναι μηδενικά και να δοθεί παράταση και χρόνο σε όλους και στην αυτοδιοίκηση και στους πολίτες να μπορέσει να κάνει τις ενστάσεις. Εμείς θα μεταφέρουμε τα αιτήματά σας, δεν είμαστε εμείς που νομοθετούμε, ό,τι μας διατάξουν, αυτό θα κάνουμε. Όμως, ξέρετε την αδικία που υπάρχει εις βάρος των ιδιοκτητών και των παραγωγών και των φτηνοτρόφων. Γνωρίζω. Φαίνονται καθαρά στις χάρτες κομμάτια γης η οποία ήταν αγροτικά και αυτή τη στιγμή έχουν εκδηλωθεί σαν δάσκα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι σας πρέπει να κάνετε ενστάσεις γιατί δεν μπορούμε να φοντάρουμε. Δεν κάνουμε καμία ένσταση. Καμία ένσταση δεν κάνουμε. Κατεβεί όλη αν κάνουμε ένσταση, αποδέχομαι μέσα να το νόμο όπως είναι. Δεν κάνουμε καμία ένσταση. Θα αποσύρουμε τις χάρτες και μετά κουβεντιάζουμε για ένσταση. Αντιμετωπίσαμε με μεγάλη προχειρότητα την κοινωνία. Πρέπει ο κάθε ένας πολίτης να επιβαρυνθεί την ένσταση αυτή τη στιγμή. Φωτιά, αλλά άμα την κάψουμε όλη ένσταση, κάνουμε. Φωτιά! Έτσι, μπράβο. Την προχειρότητα και τότε δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους αυτή να την πληρώσει ο κόσμος. Να μάθουμε ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι που χωροθετήσαν τις κάρτες. Ποιοι ήταν, δεν ρωτήσανε κανένα. Για να το κλείσουμε το θέμα, εγώ θα μεταφέρω. Από τα γραφεία τους φτιάξαν. Θα μεταφέρω το αίτημα στην αποκεντρωμένη και ό,τι εντολές, ό,τι νόμους φτιάξουν, αυτά θα κάνουμε. Εμείς ούτε νομοθετούμε εδώ πέρα. Όχι, όμως είσαστε γνώση της πραγματικής εικόνας. Και εμείς θέλουμε να μεταφέρετε και την προσωπική σας άποψη. Γιατί ξέρετε πραγματικά, γιατί δεν μεταφέρετε κάθε μέρα την κατάσταση. Εσείς θα προγραμματίσετε από ποιοι τους χωροθετήσανε. Και γιατί. Υπονοείς ότι είναι από τον Άγιο Επικόλαπτο Βασαρχείο τους χωροθετήσανε. Όχι, σίγουρα όχι. Όχι, κανονίκα εδώ το λέει φανερά. Δούλεψα πάει μέσα 10 χρόνια. Από το 93 διάγουν χάρτες. Εγώ δούλεψα 10 χρόνια στο Βασαρχείο. Από το 93 τη φτιάχνω. Δεν θέλω, είμαι ο νόμος. Αρχηγό το Φιλιππάκι. Εγώ σου λέω ποιο τα έφτιαχνε. Κάθε Βασαρχείο καταστρέφει την περιοχή του. Γιατί είναι από πάνω η εντολή. Από εδώ έφτιαχνε την κάρτα από του δασολόγου του νομού Λαστίου. Μην βγάλει την δουλειά του, θα παίξει τα 10 χρόνια που είναι μέσα. Τα χωράφια εδώ είναι πληρωμένα. Και το ξέρεις πολύ καλά, ότι οι χάρτες εφτιαχτήκαν από τους δασολόγους του δασαρχείου σας. Μην βγάλετε την ώρα σας από έξω. Δεν τη φτιάξετε εσείς τις χάρτες του νομού Λαστίου. Έτσι οι αεροφωτογραφίες. Τα κουβεντιάσαμε το πρωί, εγώ τη γνώμη μου την έχω εκπέμψει. Μα δεν φταίτε εσείς, εντελές εκτελείτε. Και τα λάθη τα έχω διαπιστώσει. Έχουμε χούντα. Παρετηθείτε να πάτε στο σπίτι σας, γιατί θα έχουμε πόλεμο. Εμένα το χωράφι του παππού μου δεν θα το πάρεις εσύ. Γιατί ο παππούς με επούλαινε στον Άγιο για να αγοράσει τα όρη. Ο παππού μου τα χωράφια δεν θα τα πάρτε. Όλα αυτά είναι ιδιοκτησίες οι οποίοι εδώ με υδρό δεν τις έχουν δημιουργήσει. Καμία σχέση. Το Δάιος το πουλήσαμε εμείς και το καθαρίσετε εσείς γιατί το πήρε ο Δάιος. Το Δάιος ήταν όλο δασικό. Εγώ τα δέρσα πουλήσα, εγώ δεν πουλώ. Και το καθαρίσετε σε μια νύχτα. Γιατί τα γεμίσετε στις ζέπες σας. Εντάξει, το ίδιο φάκελο. Δεν βοηθάει αυτό, δεν βοηθάει. Όχι, δεν βοηθάει. Ποιος τη γέννησε, εγώ. Υπονοούμενα δεν θέλω. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, για να γίνει φωτοβολταϊκά. Στοιχεία ναι, υπονοούμενα όχι. Όχι, μετέφερε ότι δίνει το. Εγώ είχα κάνει έτσι στο χωράφι μου για να πάρω. Αν τα παράγω χαρακτηρίσω και δεν τα παράγω χαρακτηρίζαν. Πώς αποχαρακτηρίσει γίνει το ξενοδοχείο. Δίνει το δικαίωμα το κράτος σε ένα να κάνει συμβόλαιο σε δασικό. Όχι, αυτά είναι επιμέρου. Το δικαίωμα. Και πλήρωνες έξοδα, πλήρωνες δάνειο. Ναι, και τώρα σου λέει ότι είναι παράνομα.
θέλετε, να μην πούμε σε επιμέρους ζητήματα, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Όποιος θέλει να έρθει στο γραφείο μου, όποτε θέλει, θα συζητήσω. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να κάνει. Προσωπικό, δεν μπορείς να μας κολλήσεις. Ο καθένας από εμάς θα κάνει ένσταση στη στιγμή την οποία τον άνθρωπο. Το ξέρω. Τώρα έχουμε άλλα θετικά. Όχι, αυτοί έκαναν τη δουλειά τους. Αυτοί έκαναν τη λάντζα. Τι λάντζα έκαναν αυτοί. Τι αποφάσεις παίρνουν. Έκαναν τη ζωγραφιά που θέλαν. Και δασικά που θα απομείνουν τα θέμενα, δεν τα δίδουν. Εμείς έχουμε ιδιωτικό λόγο. Δικά μας είναι και τα θέματα. Δεν είναι βασικά. Όπως είδα θέλουμε.